Η διαχείριση του μεταναστευτικού στο εσωτερικό της χώρας είναι ένα εθνικό θέμα και ως τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Δεν θα πρέπει να αποτελεί πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Αναφέρει στο δεύτερο μέρος της αποκλειστικής της συνέντευξη, στο Πενταπόσταγμα η αντιστράτηγος, ένα στρατεία της ελληνικής αστυνομίας και κατέχουσα τον τίτλο της επιτήμου Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων κυρία Ζαχαρούλα Τσιριγότη. Στο σημερινό δεύτερο μέρο τη συνέντευξη μιλάει για τη Frontex, για το Ζέπελιν στον Εύρο και το Χείρον στο Αιγαίο, το ρόλο τη Ευρώπη και τη διεθνή μεταναστευτική πολιτική. Η ιδιαίτερη σημασία έχει η ανάλυση τη για το αν αντιμετωπίζουμε μεγαλύτερο μεταναστευτικό πρόβλημα από την πλευρά του Εύρου ή από το Αιγαίο. Σε ερώτηση, Ποια είναι η άποψή σα για τη Frontex, η κυρία Τσιριγιώτη απάντησε. Καταρχήν σε γενικές γραμμές, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Frontex έχει ως κύρια αποστολή την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας προς τούτο τόσο με τεχνικά μέσα, σκάφη, αεροσκάφη και εξοπλισμό επιτήρησης των συνόρων. Κάποια στιγμή είδαμε ζέπελοι να χτενίζουν τον ευρυτικό ουρανό, τώρα βλέπουμε το χείρον στο Αιγαίο. Είστε ικανοποιημένοι ή είναι μεμονωμένα δείγματα. Ξέρετε, τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και να διαθέτει η χώρα μας, θα πρέπει ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται και η συνεργασία με τη γείτονα χώρα, ώστε να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα γιατί για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης και της παράνομης μετανάστευσης. Τόσο το Ζέπελιν στον Εύρο όσο και το Χειρόνο στο Αιγαίο, ως τεχνικά μέσα του Frontex, συνέβαλαν και συμβάλλουν στην επιτήρηση των χερισαίων και θαλάσσιων συνόρων μας στην έρευνα και διάσωση αλλά και στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Από πού πιστεύετε πώς αντιμετωπίζουμε μεγαλύτερο μεταναστευτικό πρόβλημα από τον Εύρο ή από το Αιγαίο. Η κάθε περιοχή έχει τη δική της ιδιαιτερότητα. Ο Εύρος έχει τις δυσκολίες του και την ιδιομορφία τόσο στο έδαφος του όσο και στον ποταμό. Όμω με τα κατάλληλα τεχνικά μέσα και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού είναι πιο ελεγχόμενο. Στο Αιγαίο, έκτιμο εστιάζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γενικά στις θαλάσσιες περιοχέ είναι πιο περίπλοκη η κατάσταση. Πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι όταν κλείνει ένα δρόμο, ανοίγει κάποιο άλλο και η γεωγραφική θέση τη χώρα μα είναι τέτοια που πάντα θα αντιμετωπίσει μεταναστευτικέ ρουέ. Το μεταναστευτικό είναι ένα μέγιστο ζήτημα που ταλανίζει ολόκληρη την Ευρώπη. Είδαμε και προμηνώντα γεγονότα στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας. Συνάμα με σημαία του μεταναστευτικό πολιτική σε διάφορες χώρες ψαρεύουν ψήφου. Υπάρχει λύση σε αυτό το γόρδιο δεσμό. Η φοβία της Ευρώπης για καταμερισμό βαρών και ενιαία πολιτική ασύλου δεν ανέκομψε τις ρουές, Έτσι θα πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση καθώς η χώρα μας είναι στο μάτι του κυκλώνα. Όπως θα πρέπει να ασκηθεί πίεση για το νέο σύμφωνο μετανάστευση και ασύλου που θα κατοχυρώνει τη δίκαιη κατανομή φιλοξενία σε υποχρεωτική και όχι σε θελοντική βάση και θα εξασφαλίζει έναν ισχυρό μηχανισμό μεταγκατάστασης αναβαθμίσει τις διμερείς σχέσεις με χώρες καταγωγής μεταναστών με σκόπο τόσο την αποδοχή επιστροφών όσο και την επιτάχυνση των διαδικασιών. Μεγαλύτερα κίνητρα για εθελούσιες επιστροφές με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολιτικές ένταξεις για αποφυγή ριζοσπαστικοποίηση. Άσκηση πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για συνομολόγηση συμφωνιών επανεισδοχή με χώρε καταγωγή και οικονομική υποστήριξη σε αυτέ ενίσχυση του κρατικού μηχανισμού, αστυνομία λιμενικό, υπηρεσία εισασύλου και υποδοχής, αποτελεσματικό ευρωπαϊκό μηχανισμό επιστροφών και διπλωματική προσπάθεια για επανέναρξη των επίσημων διάβλων επικοινωνίας με τη γείτονα χώρα στο πλαίσιο της αστυνομικής συνεργασίας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.